ακροατές του τηλέφωνο που ακούτε να χτυπάει είναι στα Τρίκαλα. Ελπίζουμε από την άλλη γραμμή να βγει αυτό που ακούνε οι Τρικαλινοί και σε όλο τον κόσμο καθημερινά από τις 5 μέχρι τις 7, τον Άγγελο Βλάχο. Άγγελε, εσύ είσαι, εσείς. Με βλέπεις? Χαιρετώ την ομογένεια της Αυστραλίας από τα όμορφα Τρίκαλα. Μα δεν είναι μόνο Αυστραλία, εμείς έχουμε σε όλο τον κόσμο τηλεαναγνώστες. Την ομογένεια τότε ανά τον κόσμο την ομογένεια. Και τα περισσότερα είναι στην Ελλάδα. Τα περισσότερα στην Ελλάδα. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τις ημέρες των Χριστουγέννων και ένα ευτυχισμένο και δημιουργικό νέο έτος. Λοιπόν, Άγγελος Βλάχος είπαμε από Τρίκαλα και το ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Ζυγός και εκπομπή στα μονοπάτια της παράδοσης 6 με 8 καθημερινά το πρωί. Ακούγεται και από το διαδίκτυο, έτσι, Άγγελε? Βεβαίως, και από το διαδίκτυο σε όλο τον κόσμο. Ωραία, το έχουμε γράψει αυτό, ο κόσμος πολύ παρακολουθούν. Πώς πάει αυτή η εκδομή, πόσα χρόνια την έχεις αυτή την εκπομπή? Περίπου τα 20 χρόνια. Περίπου 20 χρόνια υπηρετώ το δημοτικό τραγούδι. Είσαι και disc jockey, πώς το λένε, είσαι και... Ναι, και DJ σε εκδηλώσεις. Μπράβο. Και DJ σε εκδηλώσεις και με μεγάλη επιτυχία. Πού? Δημήτρη, να σου πω ότι με αυτά τα ακούσματα μεγαλώσαμε στην περιοχή μας. Εννοείται. Γι' αυτό μας αρέσουν και εμάς. Έτσι, αυτό ακριβώς, και δεν πρέπει να χάσουμε ούτε τα ήθη, ούτε τα έθιμα, ούτε τη δημοτική μας παράδοση. Λοιπόν, καλά, τα ήθη και τα έθιμα είναι διαφορετικά αυτά, τώρα. Αυτά είναι σωτά τους αφόλους. Αυτά κλαρίνα, όχι μωρέ, κι άλλα θα έρθουν. Θα έρθουν κι άλλα. Κοίταξε, οι παλιοί δικοί μας δεν ήταν οι καλές μέρες. Εγώ με όποιον παππού μιλάω σου λέει περάσαμε πέτρινα χρόνια. Αλλά το τραγούδι το κρατούσε, ήταν ωραίο. Και αυτό... Η δική μας γενιά πιστεύω ότι πέρασε καλά. Η δική μας, ναι, πέρασε, έφαγε ήπιο, τώρα να δούμε πώς θα πληρώσουμε. Τα παιδιά μας και τα εικόνια μας τι θα γίνονται. Και αυτά καλά θα περάσουν, μη στεναχωριές. Αλλάζει ο κόσμος. Είστε αισιόδοξοι, ενώ εμείς εδώ οι Έλληνες όχι και τόσο αισιόδοξοι για την κατάσταση που βρισκόμαστε. Μια χαρά είναι, όλα θα πάνε καλά. Έτσι αλλιώς και πρώτα δεν ήσασταν ευχαριστημένοι, ήσασταν? Εντάξει, καλά περνούσαν. Τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία περνούσαμε καλά. Άλλο καπέλο. Και εγώ ζητούσα μια κάρτα και μου στέλναν 5 από την τράπεζα και άλλες 5 στη γυναίκα μου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν και ευμάρεια και αυτό. Εμείς τους λίγο επιπόλαια τις παίρναμε τις κάρτες όμως. Όχι μόνο τις παίρναμε και τις τρώγαμε κιόλας. Λοιπόν, δεν θα μιλήσω πολιτικά. Άγγελε, πες μου, από πού είναι η καταγωγή σου, από το παλιό πυργό? Η καταγωγή μου είναι από το παλιό πυργό ή πιο παλιά ονομασία, αν θέλετε, Ζαβλάνια. Τα Ζαβλάνια, βέβαια, γνωστός. Ναι. Και το Λάχος είπες, τα Βλάχικα, δεν τα γνωρίζεις? Δεν ξέρεις το Τσιβά και το... Λίγα, πολύ λίγα. Α, μπράβο. Πολύ λίγα Βλάχικα. Και στο ραδιόφωνο? Το ραδιόφωνο ασχολούμαι περίπου 20 χρόνια. Εκεί στο Ζυγό ή ήταν άλλα? Όχι, σε διάφορους σταθμούς τα τελευταία 6-7 χρόνια βρίσκομαι στο Ζυγό, αλλά πάντα υπηρετώ με αγάπη αυτό που αγαπάω ιδιαίτερα και είναι το δημοτικό τραγούδι, φίλε Δημήτρη. Μπράβο, εννοείται, αυτό είναι το καλύτερο. Είπαμε, αυτό αγαπάμε κι εμείς και αυτό προωθούμε. Να λέω ότι το ζω πρωί-πρωί και όταν παίρνω μηνύματα από τους Έλληνες μετανάστες, είτε από Αυστραλία, είτε από Καναδά, Γερμανία, Ολλανδία, Αυστραλία, αυτό με ανανεώνει το ηθικό. Ωραία. Σιγά σιγά όλος ο κόσμος θα είναι μαζί σου. Αυτοί που ιδιαίτερα από Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αμερική, που είναι οι ώρες τέτοιες. Γιατί η Γερμανία είναι νωρίς, δεν νομίζω να μπορούν να ξυπνήσουν εκείνοι. Αρκετοί φίλοι από Μελβούρνη και Σίδη επικοινωνούν καθημερινά μαζί μου. Το ακούω κι εγώ. Το ακούτε. Είχα την τύχη, να γνωρίσω το καλοκαίρι ένα πολύ καλό φίλο μας και κοινό μας φίλο που ζει στη Μελβούρνη, τον Γιώργο τον Παπαδημητριά. Ο Γιώργος είναι ο γιος του. Το Γιώργο τον είδες προχθές που τον πήραμε βίντεο. Ήταν ο Χρήστος Μαμπατζιάς από τη Μεγάρη, είπαμε. Ο Πετρελιάς. Ο Χρήστος, ναι, ο Γιώργος.
αίτησα. Μπράβο. Ο Χρήστος είναι δυνατός εδώ πέρα και έχει εταιρεία που διανέμει πετρέλαια, όπως είναι το Κάντεξ και άλλα, αυτός έχει το Jet Oil. Λοιπόν, αυτό χαίρομαι ιδιαίτερα, μίλησα μαζί του, μου είπε πώς ξεκίνησε, πώς πήγε στην Αυστραλία, πώς δημιουργήθηκε αυτός και οι οικογένειές τους, και αυτό είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και ευχάριστο. Πες μου για τα δικά σου. Μου, εγώ έχω οικογένεια, είμαι παντρεμένος με την κυρία Λεμονιά που από είναι το πρωί στα αφιερώσει. Ναι. Έχω δύο παιδιά. Ο γιος μου είναι 26 χρονών, είναι στο στρατό, είναι υποδοχαγός στο στρατό. Και η κόρη μου τελείωσε παιδαγωγικό, δασκάλα και αυτό το καιρό είναι στο Πατώρωμα στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Ο γιος είναι έφεδρος ή μόνιμος υποδοχαγός? Όχι, μόνιμος, τελείωσε Νευελπίδων και είναι υποδοχαγός. Α, εντάξει, πάει για ανώτερα αξιώματα, εντάξει, ωραία. Καλά, δόξα τον Θεό για την ώρα, δόξα τον Θεό. Λε, παιδιά. Άλλο, η Λεμονιά από πού είναι? Η Λεμονιά είναι από το χωριανί σου. Από τη Σωτήρα. Σώπα. Λέγεται Τσιρονά. Τσιρονά. Ναι. Της Ελισάβετ. Όχι, το Κώστα του Τσιρονά, κόρη και της Ευθυμίας. Από Τσιρονά είχαμε στο χωριό μας και φύγανε και πρέπει να έχει παντρευτεί. Από εκεί κρατάνε. Άρα είμαστε χωριανοί. Τι λέμε, ρε Άγγελε, αυτό δεν το ξέρω και να μην είμαι ζωντανό. Είδατε πως βγήκαμε και γνωστοί και στην κοινή. Άντε, θα βγούμε όπου να είναι. Τι άλλο τα τρίκαλα εκεί πέρα, τι τραγούδια έχει, συγκροτήματα πολλά εκεί. Έχουμε πάρα πολλά συγκροτήματα, ευτυχώς όμως και ευχάριστο είναι ότι και νέα παιδιά μαθαίνουν μουσικά όργανα, παραδοσιακά μουσικά όργανα. Έχουμε μουσικό γυμνάσιο και πάρα πολλά παιδιά μαθαίνουν είτε κλαρίνο, βιολί, λαούτο. Ναι, πού τα έχουν αυτά, πού τα βρίσκει κανείς. Τα αυτό το μουσικό γυμνάσιο. Εδώ στα Τρίκαλα. Υπάρχει και εδώ στα Τρίκαλα. Μουσικό γυμνάσιο. Του Δήμου είναι κάποιο. Ιδιωτικό είναι κάποιο. Όχι, το Δημοσίου. Το Δημοσίου. Μπράβο. Το Δημοσίου, ναι. Με αποτέλεσμα έχουμε νέα τα νέα. Βέβαια, από παράδοση η περιοχή μας έβγαζε παραδοσιακούς μουσικούς. Μάλιστα. Αγαπητοί τηλεαναγνώστες, ακούτε και συνομιλούμε με τον Άγγελο Βλάχο στα Τρίκαλα, τον ραδιοφωνητή του Ζυγού, Ράδιο Ζυγός 100, κάθε πρωί στα Τρίκαλα από τις 5 μέχρι τις 7, που μας βάζει τα δημοτικά τραγούδια. Για λέει, για κάνε τη διαφήμιση, πώς την αναφέρεις, α 6 με 8, ναι. Εμείς μπερδευόμαστε, δεν είναι και... 6 με 8 στα μονοπάτια της παράδοσης με τον Άγγελο Βλάχο. Ωραία. Ράδιο Ζυγός στα μονοπάτια της παράδοσης, 6 με 8, ώρα ελληνική. Με τον Άγγελο Βλάχο, παραδοσιακό δημοτικό τραγούδι. Ωραία. Όσοι λοιπόν ακούτε τον Άγγελο και δεν τον έχετε δει, νάτος. Βέβαια δεν φαίνεται και τόσο καθαρά όσο θα θέλαμε, αλλά είναι δυνατός. Λοιπόν, Άγγελε, για πες μου πού σε βρίσκει κάποιος και αν θέλει να σου γράψει, να σου μιλήσει. Έχουμε το email του σταθμού μας. Ναι. Με www.radiozygos.gr. Τελεία παπάκι, Ράδιο Ζυγός. Δεν θέλει παπάκι. Ράδιο Ζυγός 100, Τρίκαλα, εντάξει, αυτό το βρίσκω, το παπάκι μπαίνει στα email. Τηλέφωνο δικό σου, άμα είναι κανένας και θέλει και για DJ. Με DJ που στην Αυστραλία. Μπορεί, κανένα θα το διδώσει και να θέλει και εδώ. Το κινητό μου είναι 69 77 00 49 90. Ωραίο, έχετε καλό τηλέφωνο, σταθερό για τους Κινέζους. Τα νούμερα τα 9 είναι σταθερά. Για τους Κινέζους, οι Έλληνες δεν έχουν μεγάλη σημασία. Στο 13. Άλλο, αύριο ποιο τραγούδι θα βάλεις? Ποιος θεωρείς καλύτερο τραγούδι εσύ τώρα? Δεν βαριέσαι. Εγώ να μ' αρέσω. Εγώ μ' αρέσει ένα που λέει τι να τον κάνω το Θεό που δεν καταλαβαίνει. Το θεωρώ πολύ καψούρικο του γνού. Αισθάνομαι έναν τσοπάνο που είναι καψούρης. Και δεν λογαριάζει Θεό, διάβολο, τίποτα. Θέλει να καθαρίσει την υπόθεση. Αλλά μ' αρέσει και η τασιά, τη γρήγορη τασιά, όχι αυτά κάτι χαζά και όπως ακούγονται από τη Βέρεια και από αυτά. Η τασιά ούτε και το...
Ξέρεις πώς τη λέει η Νατασιά. Ένα που πάει γρήγορα. Τασιά, μωρή, ναι. Τασιά, πού, πού, πού. Α, η Τασιά, η Τασιά, η Τασιά. Ναι, 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 αυτό... Η Τασιά, θα πάει στην εκκλησιά. Αυτό το θεωρώ το θεσσαλικό ροκ. Όμως μαζί με όλα τα γρεβενιώτικα, πώς τα λέμε. Ναι, τα γρεβενιώτικα, τα χασιώτικα, έχουμε πολλά από πολλά. Α, μπράβο, έχουμε και τα χασιώτικα. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της ακούσματα. Ναι, ναι. Και είναι και κάποιοι δυνατοί εκεί πέρα, εκεί. Αλλά εντάξει, θα τα βρούμε. Αυτή ήταν η πρώτη μας συνάντηση, έτσι, από εδώ και πέρα, όταν έχεις παράπονα, όταν έχεις χαρές, βάλει τις φωνές. Σε βρίσκουμε. Συνομιλούμε τακτικά τώρα, συνομιλούμε τακτικά. Μπράβο, κράτα και το Skype εκεί πέρα που λένε. Ναι. Καλή επιτυχία στα παιδιά σου, χαιρετισμού στη χωριανή μου την Τσιρονά. Άκουρε, πρέπει να μεγάλωσαν αυτά κι άλλα. Εντάξει. Και θα σε ακούμε κάθε πρωί. Μπορεί να θα μεγαλώσει καμιά ώρα ακόμα, γιατί δεν τραβάει και πολύ το... Ναι, εντάξει, αμέσως αρχίζουν μετά δημοσιογραφική εκπομπή τα παιδιά, ο Αρκηδός με τον Παπαγεωργόπουλο. Ναι. Ωραία. Να ευχηθώ για μία ακόμη φορά σε όλη την ομογένεια, απαταχού όπου και βρίσκονται, ευτυχισμένο το νέο έτος, υγεία, ευτυχία και η ελπίδα, να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Και να πούμε δημοτικό τραγούδι. Αμάτια. Όποιος τη χάσει, έχασε και το παιχνίδι. Λοιπόν. Άγγελε, να είσαι καλά και εγώ εύχομαι σε όλους τους τηλεαναγνώστες μας αυτή τη στιγμή να είναι δυνατοί να υποστηρίζουν την εφημερίς, WW εφημερίς και τα υπόλοιπα τα ξέρουν αυτοί, blogspot.com. Χτυπάνε όταν έχουμε διαφημίσεις, χτυπάνε εκεί πέρα να έχουμε καμιά ίσπραξη κι εμείς, αλλά δεν την δίνουμε και μεγάλη σημασία. Τώρα αυτή τη στιγμή θέλουμε να ενώσουμε όλο τον ελληνισμό, τον μέσα και τον έξω, γιατί είπαμε η Μελβούρνη είναι η τρίτη μεγαλύτερη πολιτεία εκτός Ελλάδος. Και μέχρι τώρα δεν ξέραμε πολλά. Από εδώ και πέρα αρχίζουμε και μαθαίνουν κάτι και οι εν Ελλάδη ευρισκόμενοι. Ωραία. Λοιπόν. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία και σας χαιρετώ με δημοτικά τραγούδια. Για ρίξε ένα να δούμε. Η φιλεκμηρευτική αδελφότητα Τζούρτια της Αδαμανίας. Δεν παίζει. Καλά. Μιλάμε κιόλας. Ακούγεται φαντάζομαι. Δεν ακούγεται. Κέντρο Memories Hall πρώην αναπτύσσει στην Αγία Κυριακή. Θα διασκεδάσετε. Έλα τώρα ακούγεται. Κάτσε, κάτσε, εντάξει. Ο Λάκης Μουστάκας τραγούδι. Άγγελε, δεν πειράζει, μην το χαλάσουμε. Θα ακούσουν εσένα αύριο και κάθε μέρα. Σαμόλαδας. Λοιπόν. Σαμόλαδας. Να είστε καλά, χάρηκα, χαιρετίσματα σε όλους. Και εγώ χαιρετισμούς εκεί πέρα και θα τα λέμε συχνά. Γεια χαρά. Αύριο το πρωί θα σας στείλω την καλημέρα μου από εδώ από Ελλάδα. Καλησπέρα σε εσάς. Έγινε λεβέντη μου. Να είσαι καλά δυνατός και είπαμε τα δημοτικά ψηλά. Όλα αυτά θα μας σώσουν. Γιατί τα δημοτικά δεν μιλάνε ούτε για, χρηματιστήρια, ούτε για λίρες, μόνο για, λεβεντιές ψάχνουν και καλή διάθεση. Δεν υπάρχουν τα δημοτικά. Ευχαριστώ πολύ και σας χαιρετώ. Και εγώ. Για την αγάπη που σε όλους τους Έλληνες. Έγινε λεβέντη μου. Άντε και σε εσάς. Να είστε καλά.